Σαν πρόεδρη του ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, του τέταρτου ομίλου, κάναμε μια συνάντηση όπως έχουμε αναφέρει και συζητήσαμε μόνοι μας τα προβλήματα του τέταρτου ομίλου. Το βασικό μας πρόβλημα είναι το οικονομικό, εκεί που επικεντρωθήκαμε και συζητήσαμε και πήραμε την απόφαση να συναντηθούμε και με τον Υφυπουργό, αφού συνδέεται και τοπικά, να του αναφέρουμε τους προβληματισμούς μας, να τους αναφέρουμε τις σκέψεις μας και να είναι ο συμπαραστάτης μας σε αυτή την κίνηση που πάμε να κάνουμε. Ο Υπουργός με μεγάλη χαρά μας δέχθηκε, συζητήσαμε μαζί του τα προβλήματα τα οποία είναι γνωστά και σε αυτόν, τα γνωρίζει. Μας έκανε σαφές ότι από μέρους πολιτείας δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα της επιχορήγησης όπως υπήρχαν τα παλιά τα χρόνια, αλλά θα είναι ο συμπαραστάτης μας σε οποιαδήποτε κίνηση και να κάνουμε. Το αμέσως επόμενο βήμα και με τη βοήθεια του Υπουργού ήταν μια συνάντηση με την ΕΠΟ, με τον κύριο Παυσανία Παπανικολάου. Η Επιτροπή του Τέταρτου Ομίλου πήγε, μιλήσαμε, κινηθήκαμε στο ίδιο μήκος κύματος σχεδόν και με τον κύριο Παπανικολάου. Τα προβλήματα είναι γνωστά και σε αυτούς, μάλιστα μας είπαν ότι από την αρχή της χρονιάς προσπάθησαν να κάνουν κάποια κίνηση, δηλαδή προσπάθησαν να βρουν ένα χορηγό, μια κεντρική συμφωνία για όλη τη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε ανταπόκριση, γιατί όπως μας είπε χαρακτηριστικά, το προϊόν της ΓΑΜΑ Εθνικής δεν πουλά. Εμείς έχουμε αντίθετη άποψη και δεν θα σταματήσουμε. Η άποψή μας, πιστεύουμε ότι το προϊόν της ΓΑΜΑ Εθνικής πουλά, ανεξάρτητα αν φέτος η ΓΑΜΑ Εθνική έχει στηθεί πρόχειρα. Είναι μια μεταβατική ΓΑΜΑ Εθνική, είναι μια ΔΕΛΤΑ Εθνική καλύτερη. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας σαν τέταρτος όμιλος, θα ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δεν ξέρουμε ακόμα τη νομική μορφή, αν θα δημιουργήσουμε έναν φορέα ο οποίος θα μιλά κεντρικά για όλες τις ομάδες, ενδεχομένως σε κάποια χορηγία να γίνει μια κεντρική συμφωνία. Δεν ξέρουμε αν ακόμα θα ονοματοδοτήσουμε το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής όπως είναι το Football League 2, αλλά ο αγώνας μας θα συνεχίσει, γιατί θεωρώ ότι όσο αντιδρούμε μας καταλαβαίνουν και μας λαμβαίνουν υπόψη μας. Όσο δεν μιλάμε, όπως λέμε εμείς ποδοσφαιρικά, δεν μας βλέπουν, δεν ασχολούνται μαζί μας. Και εμείς θέλουμε αυτό, θέλουμε το ενδιαφέρον. Δεν θέλουμε να είμαστε ένας εισπρακτικός μηχανισμός που να βοηθά στη συντήρηση της ΕΠΟ ή στη συντήρηση της διετησίας ή στη συντήρηση οποιαδήποτε άλλου φορέα. Εμείς θέλουμε τα δικαιώματά μας, γιατί είμαστε, θεωρώ, πυρήνας η ΓΑΜΑ Εθνική του ποδοσφαίρου και πρέπει να προσεχθεί καλύτερα από την πολιτεία.